3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα αμαία. Επομένως, διαλέξαμε αυτή τη στιγμή. Αναπηρία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση εκείνη την ημέρα. Από εκείνη την ημέρα και μετά. Ακρόπολη, από εκείνη την ημέρα και μετά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο ανελκυστήρας θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από το τέλος Οκτωβρίου. 1-2 Νοεμβρίου δηλαδή θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία, προκειμένου να πιστοποιηθεί κιόλας. Δεν αρκούμεθα ούτε το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αρκούμεθα στην δική μας επιβεβαίωση των υπηρεσιών μας ότι όλα έχουν γίνει καλά. Έχουμε λοιπόν ζητήσει και το Ίδρυμα και εμείς να πιστοποιηθεί η διαδικασία του, η κατασκευή του, η λειτουργία του από έναν γερμανικό οίκο διεθνών προδιαγραφών. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρό το συγκεκριμένο, εφόσον δεν μπορούν να εντοπιστούν από άλλη πλευρά, δηλαδή μέσα από τον ΕΦΚΑ, μέσα από τις διαδικασίες του Υπουργείου Οικονομικών, μπορούν, εφόσον έχουν καταγραφεί στο Μητρό, για τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο να πάρουν το επίδομα των 534 ευρώ και μάλιστα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα και τους δύο επόμενους μήνες, δηλαδή Νοέμβρη και Δεκέμβρη, παράταση. Εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη ανάγκη. Η πρώτη ανάγκη. Καταβολή θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Αυτός είναι ο στόχος. Ταμείο Ανάκαμψης. Οι δικές μας προτάσεις αφορούν και την πολιτιστική κληρονομιά. Σας λέω όμως ότι αφορούν περισσότερο το σύγχρονο πολιτισμό. Μάλιστα. Θέλουμε να στηρίξουμε τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες. Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να επωφεληθεί πολύ καλύτερα από το επόμενο ΕΣΠΑ. Οι φορείς της αρχαιολογικής υπηρεσίας και του Υπουργείου Πολιτισμού ξέρουν πολύ καλά να χειρίζονται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ένα μέρος της ανάκαμψης, ναι, και του Creative Europe, αλλά ένα μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης θα αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Σας λέω όμως ότι τα περισσότερα χρήματα, εφόσον εγκριθούν οι προτάσεις μας, θα αφορούν τη σύγχρονη δημιουργία, τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς.